Η τουριστική αγορά ενώ ξεκίνησε με καλούς Ιωνούς και αυξημένη κίνηση τα Χριστούγεννα, φαίνεται ότι έριξε για τα καλά ρυθμού στην πρωτοχρονιά και εν ώψη των Θεοφανίων. Βασική αιτία η εκτόξευση του αριθμού των κρουσμάτων. Η πανδημία επηρεάζει την τουριστική αγορά με πτώση της κίνησης πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια. Η μετάλλαξη όμικρον και τα έξτρα μέτρα σίγουρα φέρνουν μια αναστάτωση και στο δικό μας κλάδο. Η πρωτοχρονιά ενώ φαινόταν ότι μπορεί να πάει καλά, έχουμε ακυρώσει τελευταία στιγμή και τα φώτα ενώ είχαν μια μέση πληρότητα στο 60%, τώρα φαίνεται να μειώνεται και άλλο, μιας και δεν θα υπάρχει προσδοκία για διακοπές. Γιατί διακοπές χωρίς ψυχαγωγία δεν μπορούν να υπάρξουν. Η Ιωάννα, Αράχοβα αλλά και Πελοπόννησος φαίνεται να διατηρούν πρωτιά στις επιλογές των ταξιδιωτών για την αλλαγή του χρόνου. Στατιστικά οι ίδιοι προορισμοί των Χριστουγέννων θα έχουν την κινητικότητά τους, αλλά μην υπολογίζουμε ότι ένα τριήμερο μπορεί να δώσει μια οικονομική λύση σε οποιονδήποτε δουλεύει σε έναν χώρο του τουρισμού. Όταν 11 μήνες δεν έχει παραγωγή. Πόλος έλξης για ρεβεγιόν, ακόμη και μέχρι τις 2, παραμένει Αράχοβα με τους υπαλλήλους εστίασης να είναι όλοι εμβολιασμένοι. Όλα τα Σαββατοκύριακα και τώρα οι γιορτές είναι σχεδόν στο 100% γεμάτη η Αράχοβα. Δεν έχει ξαναγίνει τελευταία χρόνια αυτό. Αυτοί που δουλεύουν στην εστίαση, τα παιδιά τα οποία είναι καταστηματάρχες, εστιάτρες, όλοι αυτοί είναι στο 100% εμβολιασμένοι. Και στην Ορεινή Αρκαδία παρουσιάζεται πληρότητα στα καταλήμματα με τους επιχειρηματίες να τηρούν στάση αναμονής λόγω των νέων μέτρων για την πανδημία. Στο Λεβίδι έχουμε μια πληρότητα σχεδόν στο 100%. Έχουμε όλες τις προφυλάξεις που χρειάζονται. Όλο το προσωπικό είναι εμβολιασμένο. Κάθε τη πτώση στην κίνηση έχει ο Βόλος και η Βόρεια Ελλάδα με τις ακυρώσεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Υπάρχουν αρκετές ακυρώσεις σε καταλήμματα αλλά και σε ταξίδια στην περιοχή εδώ της Μαγνησίας. Ο Βόλος και η περιοχή γενικότερα έτσι θυμίζει λίγο έρημο τοπίο. Οι ξενοδόχοι μιλούν για μαύρο Ιανουάριο, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει ακυρώσεις, όχι μόνο για πρωτοχρονιά, αλλά και για προγραμματισμένα συνέδρια και εκθέσεις. Τον Ιανουάριο φαίνεται ότι έχουμε ακυρώσεις και events και συνεδρίων, όπως και μεγάλων εκθέσεων. Κλαδική έκθεση, για παράδειγμα, στην Θεσσαλονίκη. Όπως τονίζουν οι επιχειρηματίες στον τουρισμό, οι επόμενες 100 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τον κλάδο.